Ενώ οι κυβερνήσεις επέτρεπαν να μπουκώνουν οι αεροπορικές εταιρείες, τα αεροσκάφη, οι πλειοκτήτες να έχουν και αυτοί 80% πληρότητα, έκλειναν τα μαγαζιά και οδηγούσαν τους ανθρώπους της τέχνης στον αφανισμό. Είναι ξεκάθαρες κυβερνητικές επιλογές, ξεκάθαρα ότι υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο και σαν να μην έφτανε αυτό, οι ουσιαστικά αποζημιώσεις δεν έδωσαν σε αυτό το κλάδο, οδηγώντας αυτούς τους ανθρώπους να μην μπορούν αύριο το πρωί να συντηρήσουν τους εαυτούς τους αλλά και τις οικογένειές τους. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι τόση συζήτηση γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα για τους πακτολούς χρημάτων που δίνονται για την ανάδειξη μεγάλων πολιτιστικών μνημείων εδώ πέρα της πόλης μας, για την παραχώρηση χώρων πολιτισμού σε διάφορους επιχειρηματίες, αλλά ούτε μια κουβέντα, ούτε μια λέξη από τους τοπικούς άρχοντες δεν έχουμε ακούσει, όπως και από την κυβέρνηση, για τη στήριξη των καλλιτεχνών. Είμαστε εδώ λοιπόν να σταθούμε δίπλα σας, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που ζούμε, αυτή η νέα κρίση, δεν είναι δημιουργηματικό μας, δεν πρέπει να την πληρώσουμε εμείς. Να συμβεί δηλαδή για άλλη μια φορά όπως είχε συμβεί ας πούμε και πριν. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ενώσουμε τη φωνή μας και τις διεκδικήσεις μας. Εμείς οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες. Ενώνουμε μαζί σας τη φωνή μας για να φωνάξουμε ότι δεν θα περάσει η διάλυση των δικαιωμάτων μας. Πριν λίγες μέρες, με το νόμο έκτρωμα που η κυβέρνηση έφερε στη Βουλή, γίνεται και τυπικά νόμιμη η δουλειά όπου, όσο όπως θέλει ο εργοδότης, που διαλύει τη ζωή του κάθε εργαζόμενου και ιδιαίτερα της εργαζόμενης γυναίκας και την κάνει λάστιχο.